Ο συνήγορος Μαλαγάρης της πολιτικής αγωγής για το ΠΑΜΕ είπε ότι προκύπτουν από τις συγκέντρωση των άλυμων, από τις δηλώσεις από την ηγεσία, από το ντύσιμο, τη διάταξη με τις μηχανές, καθώς επίσης και από τη φυσική παρουσία των βουλευτών όπου βρίσκονταν στην επίθεση στο συνεργείο, Λαγός, Μίχος και λοιπά, από τις φωτογραφίες όπως έχουμε δει και σε προηγούμενες εκπομπές, προκύπτουν στοιχεία τα οποία συνηγορούν στο ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική οργάνωση. Και κάνει μια σημαντική παρατήρηση, η οποία έχει να κάνει με τις απειλές που δεχόταν η οικογένεια τηλεφωνικά. Λέει λοιπόν ότι οι τηλεφωνικές απειλές ήταν σε πληθυντικό αριθμό, που σημαίνει ότι αυτός ο οποίος καλούσε, μιλούσε με έναν τρόπο και εξ ονόματος άλλων ή μιλούσε ως μέρος μιας ομάδας, μιας οργάνωσης και με σαφή και ρητή αναφορά για την Χρυσή Αυγή, για τη Βαϊνιά, για την Ιερά Πέτρα, την επίθεση στους Πακιστανούς, όπως και έχουμε ξαναπεί από αυτήν εδώ την εκπομπή. Μετά την επίθεση, και έχει μια σημασία αυτό, μετά την επίθεση και τη σύλληψη των προτετίων, τα γραφεία τα τοπικά κλείσανε, μια που τα στελέχη των γραφείων μπορεί κανείς να συνδέσει και να πει ότι είχαν πια συλληφθεί και ήταν και ένοχοι για την συγκεκριμένη επίθεση. Η συνήγορος Παπαδοπούλου πήρε το λόγο στη συνέχεια και μίλησε για κατανομή ρόλων των ανθρώπων που βρίσκονταν, που δημιούργησαν τα τάγματα εφόδου, που ήταν μέλη των ταγμάτων εφόδου, και δήλωση ταυτότητας αναφερόμενη στις επιθέσεις στην αντίπνοια και στο συνεργείο. Στην αντίπνοια έχουμε τυχαία τη σύλληψη των δύο χρυσαυγητών. Η δίωξη ήταν για πλημέλημα, ενώ στο συνεργείο υπάρχει απελευθέρωση μετά από παρουσία μέλους βουλευτή της οργάνωσης. Έτσι λέει, χτίζεται ένα αίσθημα ακαταδίωκτου και ασυλίας. Σύμφωνα με αυτά που οι μάρτυρες κατέθεσαν για όσα συνέβαιναν στο κέντρο της Αθήνας, σε καταστήματα κλπ. Μεταναστών, σκοπός ήταν να τρομοκρατηθούν αλλοδαποί μετανάστες, πρόσφυγες κτλ. Προκειμένου να φύγουν από την χώρα, ενώ κάνει μία σημείωση ότι οι επιθέσεις οι συγκεκριμένες δεν είναι προσωποπαγή εγκλήματα, δεν υπήρχε κάποια προηγούμενη διαφορά, ούτε καν τις περισσότερες περιπτώσεις γνωρίζονταν οι δράστες με τα θύματα. Καλά έκαναν και παραπονούνταν, λέει η συνήγορος υπεράσπισης του Παπαβασιλείου, και λέει στη συνέχεια ότι σε μία διακήρυξη, σε μία έγγραφη διαμαρτυρία που είχαν κάνει κάτοικοι, είχαν, λέει, υπογράψει πολλοί αλλοδαποί, αλλά Ευρωπαίοι αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στην ελληνική κοινωνία και έχουν στείλει τα παιδιά τους στο σχολείο και δεν τα στέλνουν να πουλάνε ναρκωτικά και να πηγαίνουν στην πορνεία, υπονοώντας ότι των υπολείπων τα παιδιά πουλάνε ναρκωτικά και πηγαίνουν στην πορνεία. Στην ίδια γραμμή, συνήγορος Τζαμπάζη μιλάει για το ότι ο μάρτυρας Ελγαντούρ Ναΐμ δεν είπε για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττουν ομοεθνείς τους στην Ευρώπη και οι μουσουλμάνοι στην πατρίδα του κατά χριστιανικών ναών. Μίλησε για τη διευθύντρια που κατέθεσε του σχολείου λέγοντας ότι είναι αριστερή εν ενεργεία εκπαιδευτικός. Δεν ξέρω σε ποια στιγμή αυτό ήταν κατηγορία στην ελληνική ιστορία. Δεν είναι τώρα, δεν μπορεί να κατηγορηθεί κάποιος ότι είναι αριστερός και εν ενεργεία εκπαιδευτικός. Ο συνήγορος των βουλευτών Γρέγου και Μίχου μιλάει για αντιστροφή της πραγματικότητας, αναφέρεται στον ιστορικό του μέλλοντος λέγοντας ότι όταν δεν θα υπάρχουν μισθωμένοι δημοσιογράφοι θα δει ότι πρόκειται για φάρσα. Είδαμε, λέει, καθηγητές που διαδήλωσαν και είπαν τις πολιτικές τους πεποιθήσεις χωρίς να τους ρωτήσει κανένας, μαθητές που με τα βίας μιλούσαν ελληνικά. Θεός φυλάξει και μαθητές που μιλάνε με γκρίκλεις. Ο συνήγορος Παπαδέλης πήρε τη σκυτάλη του σχολιασμού, αναφερόμενος στον Οβίδιο, τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, ρώτησε τους παρευρισκόμενους, υποθέτουμε, αν ξέρουν τι αντιπαλότητες είχε ο μάρτυρας Δρυμηλής,
Δεν ξεχνάμε, λέει, εμείς που περάσαμε γύρω στο 1980 από την νομική.